Το ελαιόλαδο που έφτασε τα 74 εκατομμύρια ευρώ και τα πλαστικά παραμένουν και το πρώτο τετράμινο του 2022 τα προϊόντα ναυαρχίδες για τις εξαγωγές της Κρήτης. Η ανάλυση των στοιχείων της Ελστάτ από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων δείχνει ότι αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή από Ιανουάριο έως Απρίλιο, το νησί εξήγαγε περίπου 155.000 τόνους με το ποσό να αντιστοιχεί στα 230 εκατομμύρια ευρώ και τους τόνους σε σχέση με πέρυσι να είναι μειωμένοι κατά 7.200 περίπου. Το συγκρίνουμε με την καλύτερη χρονιά που ήταν το 2021. Αν καταφέρουμε να έχουμε αυτή την μικρή πτώση, θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Το περιβάλλον είναι πιο ασταθές και πιο αβέβαιο από κάθε άλλη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολείται με το κομμάτι των εξαγωγών. Έχουμε περάσει εμπάργκο, έχουμε περάσει κορονοϊούς, είχαμε το εμπάργκο στη Ρωσία, εκεί υπήρχε μια ανησυχία, είναι μικρά τα μερίδια μας εκεί, είναι μικρά τα μερίδια μας στην Ουκρανία. Όμως η αύξηση των τιμών, του ενεργειακού κόστους, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, οι δυσκολίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πόλεμος, όλα αυτά μας οδηγούν συνεχόμενα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, ο οποίος αποτελεί περίπου το 57% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών, παρουσιάζει μείωση σχεδόν 10% σε αξία και 20% σε ποσότητα. 6,8 είναι οι εξαγωγές σε αγροτικό εξοπλισμό, κλωστοφαντουργία και ένδυση 4% και μηχανές και συσκευές 2,7%. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά τα δομικά υλικά, η λαϊκή τέχνη και τα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα. Το 85% δηλαδή του συνόλου των εξαγωγών της Κρήτης προέρχεται από τους δύο κλάδους. Αν δει κάποιος ότι ο κλάδος των τροφίμων και ποτών έχει μία μείωση που ξεπερνάει το 10% σε αξία και 20% σε ποσότητα, θα περίμενε μια μεγαλύτερη μείωση. Έρχονται όμως τα χημικά και πλαστικά που έχουν ναι με μείωση σε ποσότητα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη αύξηση αξία. Σε 4 μήνες οι εξαγωγές εκυπευτικά άγγιξαν τα 37,8 εκατομμύρια ευρώ και η μείωση ήταν 5,5%. Τα φρούτα μειώθηκαν κατά 8,3%, ενώ τα ψάρια και θαλασσινά αυξήθηκαν κατά 37,5%. Όσο ο προσανατολισμός των εξαγωγών μας είναι μονοθεματικός, τόσο θα εξαρτώμαστε πάντοτε από ένα ή δύο προϊόντα. Όταν αυτά δεν πηγαίνουν καλά, θα βλέπουμε αυτές τις βουτιές. Τα χημικά και πλαστικά είναι ένας δείκτης που αποδεικνύει ότι στην Κρήτη μπορεί να σταθεί και μια μεσαίας όχλησης βιομηχανία με επιτυχία. Στα τρόφιμα και ποτά, ο κυριότερος αγοραστής είναι η Ιταλία, ενώ στα χημικά και πλαστικά η Γερμανία. Είναι αυτές οι χώρες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε. Είναι χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο. Που επίσης θέλω να πω, μια και είπα όλους τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά για τις εξαγωγές μας, το ενεργειακό κόστος επίσης είναι κάτι, και ότι οι εξαγωγές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρουν σε σχέση με το παρελθόν, διότι πλέον η Αγγλία είναι μια τρίτη χώρα. Πρώτος νομός σε εξαγωγές στην Κρήτη είναι του Ηρακλείου, ο οποίος παρουσίασε μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο 4,6%. Ακολουθούν το Λασίθι με μείον 20% και το Ρέθυμνο με μείον 11,8%. Τα Χανιά παρουσίασαν αύξηση στις εξαγωγές της τάξης του 18,8%.